Φουρέιρα. Νομίζω ότι έχουμε, παιδιά μου, τη δεύτερη εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στα ισπανικά μίντια. Εγώ σας είχα πει ότι στην Ισπανία τη λατρεύουν και ότι γενικότερα ξεκινά μια πολύ μεγάλη καριέρα και ότι αν εκμεταλλευτεί σωστά τα χαρτιά που της ανοίγονται αυτή τη στιγμή έχει να κάνει πολλά πράγματα, και αυτό το αποδεικνύει το βιντεάκι που μόλις βλέπετε από πίσω. Πήγε και είχε μείνει εκεί για να κάνει τη δεύτερη εμφάνιση. Θα τα εξηγήσω όλα αμέσως. Λοιπόν, στο βιντεάκι που βλέπετε από πίσω μου, πρέπει να σας πω, είναι κάποιο απόσπασμα από την εμφάνιση που έκανε. Θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω τα μάντε, τα αντίστοιχα της Ισπανίας. Είναι ένα κανάλι το οποίο λέγεται Los 40, αν το λέω σωστά, μία εκπομπή, όπου εκεί λοιπόν ζητήσανε από την Ελένη Φουρέιρα να ακούσει κάποια από τα τραγούδια από τα τελευταία ισπανικά hits και να κρίνει με ποιον τραγουδιστή θα μπορούσε να συνεργαστεί, με ποιον θα μπορούσε να πάει στην Eurovision ξανά και ποιο τραγούδι θα διάλεγε για να εκπροσωπήσει την Ισπανία το 2018. Ας δούμε το βίντεο και μετά έχω να σας πω πολλά για αυτή την εμφάνιση, γιατί νομίζω ότι ξεκινάει διεθνή καριέρα και έχω και στοιχεία που το λένε αυτό. Μακάρι. Για πάμε λοιπόν. Φυσικά. Να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί. This one, they were about to represent Spain in Eurovision this year. Μάλλον. Yes. It's my favorite song. Toca, toca, toca me. Yo decido el cuándo, el dónde. For sure. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. This song I will collaborate, I will go in Eurovision and I will have my next sing, the three of them. Because I saw the final in that day, I saw and I was like, this is the best song of the night. And when they didn't win, I was like, no. But you see, it's the number one hit now and it's one of my favorite songs in Spanish. Λοιπόν, να εξηγήσω τώρα για όσους δεν ξέρουν τα της Eurovision. Καταρχήν λοιπόν τη ρώτησαν, επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι, το Μάλο, ήταν το δεύτερο, θα μπορούσαμε να πούμε, που βγήκε από το Operación Triunfo, που είναι ένα show μέσα από το οποίο επιλέγεται το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ισπανία. Εκείνη λοιπόν είπε ότι αυτό το τραγούδι είναι που της άρεσε και αυτό θα επέλεγε η ίδια για να πάει στην Ισπανία. Άρα το Γιάννη, λέμε για την Ελλάδα, αλλά και οι Ισπανοί πολύ καλοί είναι που δεν στείλανε αυτό το τραγούδι και στείλανε το άλλο. Τι επιστολή στην κρατική τηλεόραση. Τώρα ετοιμάζω. Λοιπόν, ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο αυτής της ότι εμφάνισης? Ότι στήσαν τη Φουρέιρα σε ένα backdrop με μια μπρίζα αριστερά λευκή. Αυτή είναι η συνθήκη του καναλιού του συγκεκριμένου. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι. Κοίτα τώρα τι πρόσεξε, Στέφανε. Είναι αυτό το κανάλι. Ολόκληρη Φουρέιρα πήγε εκεί πέρα, βρε παιδιά. Αχ, μάλλον δεν γνωρίζεις τι θα πει λοιπόν το Los 40. Λοιπόν, είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Έχει ραδιόφωνο, website, έχει τα πάντα. Διοργανώνει και βραβεία μουσικά. Όπως ακριβώς και το δικό μας μάτι. Γι' αυτό και τα παραλύλησα λιγάκι. Παιδιά, μιλάμε ότι στη συγκεκριμένη εκπομπή που εμφανίστηκε η Ελένη Φουρέιρα στις 7 Μαρτίου, ο Τόνι Ακουιλάρ, δηλαδή ο παρουσιαστής της εκπομπής, είχε το Ρίκι Μάρτιν. Για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη. Δηλαδή, από τη μια background. Είχε το Ρίκι Μάρτιν, δεν ξέρω για το background, και από μην το απαντάς, Γιάννη. Μην το απαντάς, Γιάννη. Συνέχισε. Η συγκεκριμένη εκπομπή δεν μεταδίδεται μόνο στην Ισπανία, αλλά σε όλη τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, εγώ βλέπα το πρόγραμμα και έλεγε, δείτε το. Στην Αργεντινή εκείνη την ώρα. Στις υπόλοιπες χώρες εκείνη την ώρα. Ισπανόφωνες, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, αν η Ελένη Φουρέιρα εκμεταλλευτεί σωστά τα χαρτιά της, μπορεί πραγματικά να είναι η επόμενη Latin Star. Το λέω, ελπίζω να τα ακολουθήσει και το επόμενο σίγκλε, το Καραμέλα που ετοιμάζει, να είναι επίσης στους ίδιους ρυθμούς και να το κάνει και στα ισπανικά. Ωραία, θέλουμε να πάμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο.